Ο μακρόθυμος άνθρωπος είναι πλούσιος σε φρόνηση. Μας λέγει ο Άγιος Μάρκος Ασκητής στο σύγγραμμά του περί νόμου πνευματικού που βρίσκεται στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας. Βέβαια αυτό είναι ρητό από την Παλαιά ακόμα Διαθήκη. Και στο πρωτότυπό του έχει ως εξής: μακρόθυμος ανήρ πολλής εμφρονήσει. Είναι από τις παροιμίες, από το 14ο κεφάλαιο. Ο μακρόθυμος άνθρωπος είναι πλούσιος εμφρόνηση. Και συνεχίζει ο Άγιος Μάρκος και λέγει: κατά τον ίδιο τρόπο και εκείνος που παραδίδει το αυτί του, δηλαδή που ακροάται, στους λόγους της σοφίας, ομοίως και ο λόγης σοφίας παραβολών το ους αυτού. Όμοιος με αυτόν, το μακρόθυμο δηλαδή, που έχει πολλή φρόνηση, είναι και αυτός που τεντώνει το αυτί του για να ακούει λόγους πνευματικής σοφίας. Ο άνθρωπος δηλαδή που δεν βιάζεται να θυμώσει, που μακροθυμεί, που συγχωρεί, μιμούμενος τον Θεό που έχει άπειρη μακροθυμία, αυτός ο άνθρωπος αποκτά σύνεση, αποκτά σοφία και είναι σαν τον άνθρωπο ο οποίος στείνει το αυτί του και ακούει με πολύ προσοχή τα λόγια του Θεού, τους πνευματικούς λόγους. Η μακροθυμία είναι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το αίτιο όλων των αγαθών. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή θα λέγαμε, κι όμως αυτή είναι η αλήθεια. Το αίτιο, λέει, όλων των αγαθών, λέει ο Χρυσόστομος, είναι η μακροθυμία. Αυτή είναι η ρίζα κάθε φιλοσοφίας. Υπάρχει ως όπλο ακαταμάχητο και πύργος απόρθητος, αντιμετωπίζοντας με ευκολία τα λυπηρά και τα δύσκολα της ζωής. Και όπως ακριβώς αν πέσεις πίθα στην άβυσσο, εκείνη δεν θα βλαφτεί καθόλου, αλλά η σπίθα θα σβήσει εύκολα, έτσι και στη μακρόθυμη ψυχή. Όποιο απροσδόκητο γεγονός και να εμφανιστεί, αυτό εξαφανίζεται εύκολα, ενώ εκείνη παραμένει ατάραχη. Ο μακρόθυμος απολαμβάνει βαθιά γαλήνη, σαν να βρίσκεται καθισμένος σε λιμάνι. Όπως ακριβώς δεν νικέται ο βράχος, με όποια βλάβη και αν προσπαθήσεις να του προκαλέσεις ή δεν ταράζεται ο πύργος, όποια ύβρι και να του απευθύνεις ή δεν καταστρέφεται το διαμάντι, με όποια πληγή και αν θελήσεις να του προκαλέσεις, έτσι είναι και ο άνθρωπος ο μακρόθυμος. Μοιάζει με το βράχο, με τον πύργο, με το διαμάντι. Και συνεχίζουμε διαβάζοντας την πατερική συλλογή «Φως τα φώτα». Μετά μακροθυμίας, μας λέγει ο Λόγος του Θεού, ανεχόμενη αλλήλων είναι αγάπη. Είναι από την προς Εφεσίους, επιστολή του Αγίου Αποστολού Παύλου. Να ζείτε και να φέρεστε με μακροθυμία, με ανοχή, με κάθε ανοχή απέναντι των άλλων και μεγαλοκαρδία. Ανεχόμενη, υπομένοντας ο ένας τις αδυναμίες του άλλου με αγάπη. Γιατί, όπως λέει πάλι ο Απόστολος στην 1η προς Κορινθίους, η αγάπη μακροθυμεί. Αυτός που αγαπάει φανερώνει την αγάπη του με τη μακροθυμία. Και προς ποιους πρέπει να δείχνουμε μακροθυμία, απαντά πάλι ο Απόστολος στην προς Θεσσαλονικής 1η επιστολή: μακροθυμείτε προς πάντας. Να δείχνετε μεγαλοκαρδία και μακροθυμία προς όλους. Και ο Άγιος Ιάκωβος στην καθολική του επιστολή λέγει στο 5ο κεφάλαιο: μακροθυμήσατε, αγούν αδελφοί, έως της παρουσίας του Κυρίου. Εδώ απαντάει και στο ερώτημα μέχρι πότε θα κάνουμε υπομονή και θα μακροθυμούμε. Και η απάντηση είναι μέχρι που να έρθει ο Κύριος, μέχρι τη Δευτέρα του Παρουσία. Εσείς αδελφοί που ταλαιπωρείστε και πάσχετε από τις αδικίες και τις πιέσεις των απλήστων και σκληρών πλουσίων, δείξατε μακροθυμία και υπομονή έως τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, συμβουλεύει ο Άγιος Ιάκωβος.
Ιδού, λέει, ο Γεωργός εκδέχεται τον τίμιον καρπόν της γης, μακροθυμών επ' αυτό έως λάβει ιετών πρώιμων και όψιμων. Μιμηθείτε, λέει, τον Γεωργό, ο οποίος ύστερα από τους κόπους της σποράς περιμένει με υπομονή και ελπίδα τον πολύτιμο καρπό της γης και μακροθυμεί γι' αυτόν έως ότου πάρει από τον Θεό τη βροχή, την πρώιμη και την όψιμη που ευνοεί την μακροθυμία. Και πρέπει να ξέρουμε ότι δεν αργεί ο Κύριος. Ού βραδύνει ο Κύριος της Επαγγελίας, ως την εσ βραδύτητα ηγούνται, λέει ο Άγιος Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη καθολική του επιστολή. Ο Κύριος δεν βραδύνει να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του, όπως μερικοί νομίζουν, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη βουλόμενος την άσα πολέστε, αλλά πάντας εις μετάνοια χωρίσει. Ας έχουν υπόψη τους, αυτοί που νομίζουν ότι αργεί ο Κύριος, ότι ο Κύριος μακροθυμεί σε εμάς, γιατί δεν θέλει να καταστραφούν οι άνθρωποι, έστω και λίγοι, αλλά θέλει να προχωρήσουν όλοι στη μετάνοια και στη σωτηρία. Και στη Σοφία Σιράχ πάλι στην Παλαιά Διαθήκη λέει για τους μεγάλους μισθούς που έχει η μακροθυμία. Έως καιρού ανθέξεται μακρόθυμος και ύστερον αυτό αναδώσει ευφροσύνη. Για λίγο καιρό ο μακρόθυμος θα δείξει υπομονή, ύστερα όμως θα δοθεί σε αυτόν ως αμοιβή χαρά και ευφροσύνη. Πώς μπορούμε να έχουμε αυτή τη μεγάλη αρετή της μακροθυμίας? Λέει ο Άγιος Νεκτάριος, η μακροθυμία είναι αρετή γενναίας και ευγενικής ψυχής που έχει θεμέλιο την αγάπη προς τον πλησίον. Πρέπει επομένως να καλλιεργήσουμε την αγάπη και να αποκτήσουμε γενναιότητα και ψυχική ευγένεια. Η μακροθυμία, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι μεγαλοψυχία, μεγαλοφροσύνη και φίλη της πραότητας. Η μακροθυμία μαρτυρεί καλή αγωγή ψυχής και εκδηλώνεται ως συμπάθεια, ως φιλανθρωπία, ως μετριοφροσύνη και ως δικαιοσύνη. Ο μακρόθυμος κυριαρχεί πάνω στο θυμό και την οργή του. Κατευνάζει τις ορμές της καρδιάς του. Ελεεί όσους έφτεξαν σε κάτι και λυπάται αυτούς που αμαρτάνουν. Ο έλεγχος του γίνεται με επιείκεια και τα λόγια του εκφράζονται με σύνεση και φρόνηση. Η οργή δεν σκοτίζει το νου του και ο θυμός δεν διαταράσει τα λογικά του. Η όψη του είναι ευχάριστη και οι κινήσεις του σεμνοπρεπείς. Έχει πολλή φρόνηση. Δεν δικάζει με εμπαθή οξύτητα, αλλά αποφαίνεται με αγαθή κρίση για τα παραπτώματα. Είναι αυτό που λέει πάλι στη Σοφία, στις παροιμίες που διαβάσαμε στην αρχή. Μακρόθυμος ανήρ, πολύ συμφρονήσει. Κάθε ένας που βρίζεται, λέει ο Ρωσόσταμος, ή υποφέρει από κάτι φοβερό, να υποφέρει με πραότητα της ύβρης και να συγκρατεί την οργή του. Εφόσον συγκρατώντας την οργή του, πρόκειται να γίνει μιμητής του Θεού. Δεν βλέπεις, λέγει, πόσο βλασφημείται ο Θεός κάθε μέρα, πόσο υβρίζεται από απίστους και πιστούς, και με τα λόγια και με τα έργα. Και λοιπόν, μήπως γι' αυτό ο Θεός έζησε τον ήλιο, μήπως ξήρανε τη θάλασσα και εξαφάνισε τις πηγές των υδάτων, μήπως αναστάτωσε τον αέρα, καθόλου. Αυτόν τον Θεό να μιμήσει κι εσύ, δηλαδή να μακροθυμείς. Αυτό να αντιγράφεις όσο είναι δυνατόν στις ανθρώπινες δυνατότητες. Αν δεν ανέχεσαι τον πλησίον σου, πώς θα σε ανεχτεί ο Θεός? Αν εσύ δεν υποφέρεις αυτόν που είναι σύνδουλό σου, πώς θα υπομείνει εσένα ο Κύριος? Δηλαδή ο Κύριός σου, ο Κύριός σου σε υπομένει, εσένα τον δούλο του, και εσύ το σύνδουλό σου δεν μπορείς να τον υπομείνεις. Όταν το πειρακτωμένο σίδερο, σαν, όπως το πειρακτωμένο σίδερο, λέει πάλι ο Ρωσόστομος, σαν βυθιστεί στο νερό χάνει τελείως τη θερμότητα, έτσι και η οργή που εξφενθονίστηκε εναντίον του μακρόθυμου ανθρώπου. Φαίνεται
ο μακρόθυμος ως άτρωτος, γιατί και όταν υβρίζεται δεν ανταποδίδει ύβρις, αλλά φέρεται με πραότητα και έτσι σβήνει το θυμό αυτού που τον πλήττει. «Δεν απορείς και δεν θαυμάζεις», λέει ο Ρυσόστομος, «πώς δεν πέφτουν κεραυνοί και πώς δεν ανατρέπονται τα πάντα εκ θεμελίων. Αυτά βέβαια που γίνονται είναι άξια κεραυνών και κολάσεως. Αλλά ο Θεός είναι μακρόθυμος και πολυέσπλοχνος και ανέχεται και απομακρύνει την οργή Του, ώστε να σε καλεί σε μετάνοια και σε διόρθωση. Και εμείς λοιπόν πρέπει να μιμηθούμε τον Θεό. Εάν ο Θεός ήθελε να εξετάσει με ακρίβεια τα σφάλματα που διαπράττουμε απέναντί Του, ούτε μια μέρα δεν θα ήταν δυνατόν να μείνουμε ζωντανοί. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε. Εάν παρατηρήσεις δηλαδή, Κύριε, τα λάθη και τα σφάλματα που κάνουμε, ποιος θα μπορέσει να σταθεί ενώπιον Σου. Μακροθυμία είναι, λέει και ο Άγιος Συνήλος, ο ασκητής, είναι όπλο της φρόνησης, δικαστήριο της οργής, ιατρείο της καρδιάς, νουθεσία αυτών που αποθρασύνονται, γαλήνη των ταραγμένων, ήρεμο λιμάνι, αγαθοεργία των λυπημένων, πραότητα προς όλους, η οποία βλασφημούμενη ευλογά και υβριζόμενη χαίρεται, παρηγοριά αυτών που αναστενάζουν, καθρέφτης των ελπιζομένων, βραβείο των κακοπαθούντων. Ο Θεός μας ανέχεται όλους μας. Έτσι και εμείς, παρατηρεί ο Άγιος Παΐσιος, πρέπει να ανεχόμαστε τους άλλους. Σήμερα ο Θεός ανέχεται την κατάσταση. Ανέχεται, ανέχεται, για να είναι αναπολόγητος ο κακός. Είναι περιπτώσεις που ο Θεός επεμβαίνει άμεσα και αμέσως, ενώ σε άλλες περιπτώσεις περιμένει. Δεν δίνει αμέσως τη λύση και περιμένει την υπομονή των ανθρώπων, την προσευχή, τον αγώνα. Τι αρχοντιά έχει ο Θεός. Ένας πόσους είχε σφάξει τότε με τον πόλεμο και ακόμα ζει. Θα του πει στην άλλη ζωή ο Θεός. Σε άφησε να ζήσεις περισσότερο και από τους καλούς. Δεν θα έχει ελαφρυντικά. Βλέπουμε τη σοφία και την αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται με τη μακροθυμία Του. Γίνε, λέει ο Βάσης Άκος Ήρος, μακρόθυμος και πράος, γιατί ο μακρόθυμος είναι πολύ σοφός. Και όταν μακροθυμούμε, όπως μας λένε οι Άγιοι, μιμούμαστε τον Θεό. Πόσο σφάλει κάθε μέρα η ανθρωπότης τον Θεό, έλεγε και Όσιος Άθυμος της Χίου. Κι όμως εκείνος ποτέ δεν μας οργίζεται, ποτέ δεν μας ρίχνει κακία, ποτέ, ποτέ. Τον βλασφημούμε, τον παροργίζουμε, τον μουτζώνουμε, τον ξανασταυρώνουμε και εκείνος πάλι μας υπομένει, πάλι μας αγαπά, γιατί είναι Θεός ελέος, είναι Θεός αγάπης, Θεός εσπλαχνίας. Για όλα αυτά τα ακάθαρτα τα οποία Του προσφέρουμε εμείς, εκείνος μας προσφέρει έλεος και παρηγοριά. Πρέπει να θαυμάζουμε τη μεγάλη μακροθυμία και την υπομονή που μας δείχνει ο Κύριος, παρατηρεί και ο Άγιος Ιωάννης Κρουστάδης, και δεν μας αντιμετωπίζει σαν την άκαρπη σικιά. Ας βιαστούμε για να τον εξευμενήσουμε με τη μετάνοια και τα δάκρυά μας. Αν ο Κύριος δεν ήταν μακρόθυμος, αν δεν αγαπούσε τους ανθρώπους, θα υπόμενε τις τόσες προσβολές μας. Αν δεν σε αγαπούσε, αν δεν ήταν μακρόθυμος, θα έλεγε: «Βασανίσου, αν είσαι κακός από τη φύση σου, δεν θα σε σώσω ξανά μετά από τόσες φορές που σε έχω σώσει». Γι' αυτό να δοξάζεις την αγάπη και τη μακροθυμία Του. Για σκέψου, τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε εκείνος για να σε σώσει. Ο Θεός είναι μακρόθυμος και πολυέλος απέναντί σου. Αυτό το διαπιστώνεις πολλές φορές την ημέρα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι και εσύ μακρόθυμος και έσπλαχνος στους αδελφούς σου, τηρώντας και τους λόγους του Αποστόλου, που πριν απ' όλα μιλάει για μακροθυμία. Η αγάπη, λέει, μακροθυμή, χριστεύεται. Ας αγαπήσουμε λοιπόν και εμείς αυτή την αρετή, ας φερόμαστε με μακροθυμία απέναντι στους αδελφούς μας και έτσι μιμούμενοι τον Κύριο θα αξιωθούμε και της Βασιλείας Του.